Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, κύριος και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ξανθό, Υπουργό Υγείας στην προηγούμενη κυβέρνηση, συνάδελφο γιατρό του ΕΣΥ, τον οποίο παρακαλέσαμε να μας δώσει μια κριτική αποτίμηση, μια οπτική δική του σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας και όχι μόνο, και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πολιτική υγείας και βεβαίως στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης στο ΕΣΥ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η παρουσίαση, γιατί κατά την γνώμη μου ο κύριος Ξανθός ανήκει στην κατηγορία αυτή των πολιτικών οι οποίοι επιχειρούν να έχουν μία τεκμηρίωση όχι μόνο στα όσα λένε και πολλές φορές και στα όσα πράττουν ή προτείνουν σαν πολιτικές στο χώρο της υγείας. Κύριε Υπουργέ, με χαρά σας ακούμε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Κυριόπουλε, και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, την πρώην μάλλον ΕΣΔΗ. Νομίζω ότι είναι όντως επίκαιρη αυτή η κουβέντα και θεωρώ ότι το ετήσιο συνέδριο για τις πολιτικές και για τα οικονομικά της υγείας είναι όντως μια καλή ευκαιρία αυτό τον καιρό να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Λείπει θεωρώ αυτό, έχοντας μπροστά μας τα πραγματικά δεδομένα και επιχειρώντας μία, όπως είπατε, αποτίμηση της πορείας της πανδημίας και κυρίως της διαχείρισής της, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει οργανωθεί με πρωτοβουλία της πολιτείας. Κατά την άποψή μου, 2 χρόνια σχεδόν μετά την έναρξη αυτής της πρωτόγνωρης και παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, θα έπρεπε με οργανωμένο τρόπο, με εμπλοκή και της επιστημονικής κοινότητας και των ανθρώπων του συστήματος υγείας και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, των ακαδημαϊκών μας και φυσικά του πολιτικού συστήματος, να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια αξιολόγησης και βεβαίως με στόχο όχι απλώς να αναδειχθούν προβλήματα, γιατί σίγουρα θα υπήρχαν προβλήματα, αλλά ούτε να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό είναι ένα θέμα άλλης τάξης και άλλου επίπεδου συζήτησης, κυρίως για να εντοπιστούν πράγματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και κινήσεις. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Και αυτό ήταν πρόβλημα, διότι από το ένα κύμα στο άλλο, αν εξαιρέσουμε το πρώτο που είχε ήπια διαδρομή, στη συνέχεια είχαμε μια ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης, της πίεσης στο σύστημα υγείας και των παρενεργειών που είχε η διαχείριση η οποία έγινε. Δεν υπήρξε βελτίωση από το ένα κύμα στο άλλο και φτάσαμε τώρα πια στο 4ο κύμα, το οποίο αποδείχθηκε το πιο σφοδρό απ' όλα και το οποίο έχει οδηγήσει πραγματικά σε ένα λειτουργικό blackout τουλάχιστον τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και του κέντρου και της επαρχίας. Έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί μια συνθήκη ενός άτυπου lockdown εντός του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ έχει κατεβάσει ρολά για τις υπόλοιπες υγειονομικές ανάγκες του κόσμου, για την υπόλοιπη νοσηρότητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος και αυτή την αγωνία την εκφράζουν με κάθε ευκαιρία. Δεν πρόλαβα να ακούσω προηγούμενες παρεμβάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι η κυρία Αποστολίδη θα το έθεσε αυτό το θέμα για τη φροντίδα δηλαδή των ογκολογικών αρρώστων και τις παρενέργειες που υπήρξαν. Άλλωστε αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη αναστοχασμού με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία. Εγώ, επειδή το θέμα είναι τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει, θα έλεγα το εξής. Πρώτον, θα έπρεπε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο αυτή την ιδέα, την προσέγγιση, την αίσθηση της προσωρινότητας της πανδημικής κρίσης. Νομίζω ότι αυτό είναι δομικό στοιχείο και δομικό πρόβλημα βεβαίως στη διαχείριση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση
προφανώς για λόγους πολιτικής επικοινωνίας, προσπαθούσε μετά από κάθε κύμα επιδημικό να δημιουργήσει την εικόνα στην κοινωνία ότι η μπόρα πέρασε, τα καταφέραμε εξαιρετικά και τώρα ο δρόμος για την κανονικότητα και για την ανάπτυξη της οικονομίας, για των υπόλοιπων τομέων κλπ. Κλπ. Είναι ανοιχτός. Αυτό επιδεινώθηκε αυτή η ιδέα και αυτή η προσέγγιση, ειδικά μετά την έλευση των εμβολίων. Και θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, περίπου, τέτοιο καιρό, ακούγαμε ότι διανύουμε ήδη το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Και ότι περίπου η αίσθηση ήταν ότι μέσα στην άνοιξη, αρχές του καλοκαιριού, θα έχουμε πετύχει ποσοστό ανοσίας στο γενικό πληθυσμό που θα έχει χτίσει ανοσιακό φραγμό και ουσιαστικά θα έχουμε ξεμπερδέψει. Μας εκδικείται με πολύ οδυνηρό τρόπο αυτός ο ιός, ο οποίος συνερχώς μεταλλάσσεται και με τις νέες του παραλλαγές έρχεται να απειλήσει το τείχος αυτό το οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε εμείς ειδικά στις χώρες της αναπτυγμένης Δύσης. Και βεβαίως πίσω από αυτή την υπόθεση ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η τραγική ανισότητα στην παγκόσμια νοσοποίηση, η τραγική ανισότητα στην πρόσβαση φτωχών χωρών, ακόμα και ολόκληρων υπήρων όπως η Αφρική, στα εξαιρετικά ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια τα οποία έχουμε ως διαθέσιμα αυτή την περίοδο. Αν λοιπόν κατά την άποψή μου δεν λυθεί και αυτό το δομικό πρόβλημα, δηλαδή της έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στον εμβολιασμό, και έχουν γίνει συζητήσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζεται μια άλλου τύπου παγκόσμια αλληλεγγύη, την οποία δυστυχώς υπάρχοντες θεσμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δεν μπορούν να εγγυηθούν. Ο ΠΟΗ έχει πει σημαντικά πράγματα, αλλά υπάρχει τρομερή αντίσταση, διότι, για να τα λέμε και όλα, αυτό το οποίο υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να περιφρουρηθεί είναι τα συμφέροντα της διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας. Η αίσθηση λοιπόν της προσωρινότητας, κατά την άποψή μου, επηρέασε τα αντανακλαστικά της πολιτείας. Δεν δημιούργησε συνθήκες έγκαιρης προετοιμασίας του συστήματος. Η προσέγγιση του οποίου κυρίως ήταν, όπως συνήθως δυστυχώς και όπως πάντα, πολύ νοσοκομειοκεντρική, δεν υπήρξε σχέδιο ενεργού εμπλοκής της πρωτοβάθμιας φροντίδας των δημόσιων δομών αλλά και των ελευθεροπαγγελματιών που λειτουργούν στο πρωτοβάθμιο επίπεδο μέσα από μια ομογενοποιημένη και ενιοποιημένη γραμμή με πρωτόκολλα συγκεκριμένα διαχείρισης των ασθενών, με καλύτερη προνοσοκομιακή παρέμβαση και βεβαίως με κατοίκον παρακολούθηση. Αυτό ήταν σημαντικό έλλειμμα και το είδαμε αυτό τον καιρό με πολύ, νομίζω, έντονο τρόπο, όπου έχουμε ανθρώπους διαγνωσμένους που είναι σε καραντίνα, αλλά κανείς από το σύστημα υγείας δεν ασχολείται με την εξέλιξη της πορείας της νόσου, δεν μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα μία υποτροπή, μία επιδείνωση της συμπτωματολογίας και άρα την ανάγκη εγκαιρότερης ενεργοποίησης και πρόσβασης στο νοσοκομείο. Η καθυστερημένη αναζήτηση ιατρικών υπηρεσιών αυτή την περίοδο νομίζω ότι είναι σημαντικό πρόβλημα και σίγουρα έχει επηρεάσει και τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας τα οποία καταγράφονται αυτόν τον καιρό στην πατρίδα μας. Το έλλειμμα λοιπόν της προνοσοκομιακής διαχείρισης ήταν κρίσιμο. Το έλλειμμα της καλής επιδημιολογικής επιτήρησης και των στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης της εστίας υπερμετάδοσης, αυτό θεωρώ επίσης ότι ήταν κομβικό θέμα και εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Δεν υπήρξε δηλαδή οργανωμένη παρέμβαση σε χώρους που ξέρουμε ότι παίζουν ρόλο υπερμεταδότη, λειτουργούν ως εστίες, ας πούμε, εκθετικής διασποράς του ιού στο γενικό πληθυσμό. Είναι οι χώροι εργασίας, είναι οι χώροι συναθρήσεων κοινωνικών, ψυχαγωγίας,
Είναι οι κλειστές δομές, βεβαίως, όλων των τύπων, από τους οίκους ευγυρίας μέχρι τα προσφυγικά camps και τους καταβλισμούς Ρωμά ή άλλου τύπου, τα στρατόπεδα, τις φυλακές και οποιοδήποτε τύπου μαζική διαβίωση. Είναι σίγουρα το σχολικό περιβάλλον, έχει αποδειχθεί αυτόν τον καιρό ότι ευνοεί, και σίγουρα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι γενικά η συνθήκη όπου οι άνθρωποι, χωρίς να μπορούν να τηρούν μέτρα αποστασιοποίησης, συγχρονίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό ήταν ένα έλλειμμα, και θεωρώ ότι τα δύο πιο σημαντικά ελλείμματα ήταν ότι δεν υπήρξε μια σοβαρή παρέμβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενδυνάμωση των δημόσιων δομών σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας, αλλά και στο νοσοκομιακό, το οποίο βεβαίως στην αιχμή των κυμάτων επομίζεται όλο το βάρος, της μετανοσοκομιακής παρακολούθησης και φροντίδας, και εκεί είχαμε επίσης σημαντική αδυναμία, και έχουμε μπροστά μας το σύνδρομο το long COVID, το οποίο έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες που πρέπει με οργανωμένο τρόπο να αντιμετωπιστούν. Δεν δόθηκε το σήμα, κατά την άποψή μου, μιας γενναίας επένδυσης στο δημόσιο σύστημα, και σήμερα το ΕΣΥ και οι άνθρωποι του δίνει τη μάχη με πολύ άνισους όρους. Με λιγότερο κόσμο, αυτή είναι η αλήθεια, διότι είχαμε τάσεις παρετήσεων και φυγής λόγω του burnout, αλλά και λόγω των μη ελκυστικών πια συνθήκων εργασίας στο δημόσιο σύστημα υγείας, μη ελκυστικών και από άποψη εργασιακή και από άποψη μισθολογική και από άποψη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιστημονικής εξέλιξης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν κατέστησαν το σύστημα υγείας ιδιαίτερα ευάλωτο αυτή την περίοδο. Υπάρχει burnout στο προσωπικό της πρώτης γραμμής, είναι πολύ χαμηλό το ηθικό των ανθρώπων, και μέχρι στιγμής, εκτός από δύο αντίδωρα τα οποία έχει δώσει η πολιτεία μισού μισθού δύο φορές τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων, δεν υπάρχει ένα σήμα σοβαρής αναβάθμισης όλου του δημόσιου σύστηματος υγείας και με προτεραιότητα φυσικά το ανθρώπινο δυναμικό του. Ούτε ένα πολυετές πλάνο μόνιμων προσλήψεων, ούτε μία συζήτηση για ενισχυμένα κίνητρα προσέλκυσης ιδιαίτερα εξειδικευμένου ιατρικού δυναμικού, ούτε ιδιαίτερα κίνητρα προσέλκυση σε άγονες ειδικότητες που πλέον ξέρουμε ότι είναι αρκετές, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναισθησιολογία, ούτε ένα ειδικό πλαίσιο κινήτρων για την στελέχωση άγονων και δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών. Έχουμε λοιπόν μια προϊούσα κρίση στελέχωση στο σύστημα, η οποία κατά την άποψή μου απειλεί με πολύ ορατό τρόπο τη βιωσιμότητά του. Και εκεί τώρα είναι η ώρα της μάχης είναι, και όχι η επόμενη μέρα όπως καμιά φορά μας αρέσει να συζητάμε. Δεν έχει νομίζω νόημα να συζητάμε για τη μετα-COVID εποχή, εάν η σημερινή έκτακτη συνθήκη και κρίση αφήσει ερείπια στο σύστημα υγείας και η επόμενη μέρα το βρει σαν ένα σεληνιακό τοπίο. Και θεωρώ ότι και επίσης θα μπορούσε αυτή την περίοδο, για να αποφύγουμε αποτρέψιμους θανάτους που πια επιβεβαιώνεται τεκμηριωμένα ότι υπάρχουν στη χώρα, υπάρχουν και δημοσιεύονται συνεχώς επιστημονικές μελέτες που το αποδεικνύουν, υπάρχει διεύρυνση των ακάλυτων αναγκών, όπως είπα προηγουμένως έχουν συμπιεστεί οι ανάγκες των χρόνιων ασθενών. Διάβαζα μια μελέτη, πρέπει να τη δούμε και στα ελληνικά δεδομένα, κάποια στοιχεία του ΟΣΑ, όπου φαίνεται ανάμεσα στο 19 και στο 20-21 ένας τριπλασιασμός του δείχτη των ακάλυτων αναγκών στη χώρα, από περίπου 8-10% έχει πάει στο 24%. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια ένδειξη μεγάλης επιδείνωσης των ανισοτήτων, και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μέρημνα συμπερίληψης από εδώ και πέρα αναγκών που
προϋπήρχαν, που επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας ή νέων αναγκών οι οποίες έχουν έρθει στο προσκήνιο, όπως για παράδειγμα είναι η αποθεραπεία, αποκατάσταση, η γυριατρική φροντίδα και η κατοίκον παρακολούθηση, κινητές μονάδες που παρεμβαίνουν αποκεντρωμένα και ειδικά σε πληθυσμούς που έχουν δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το στίχημα και το τελευταίο, όσον αφορά το σύστημα υγείας, το σύστημα παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, όπως πολύ σωστά διαχωρίζεται και το είπε και εισηγητικά ο κ. Κυριόπουλος. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της χώρας. Επιτέλους, μετά από 2 χρόνια πανδημικής κρίσης, να φέρουμε στο προσκήνιο όχι μόνο το αίτημα ενός νέου ΕΣΥ, αλλά και μιας νέας δημόσιας υγείας, η οποία θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα περιλαμβάνει αποκέντρωση και περιφερειακή οργάνωση του ΕΟΔΗ και των αντίστοιχων περιφερειακών εργαστηρίων δημόσιας υγείας, θα περιλαμβάνει συνέργειες με τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας και με τις κοινωνικές υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, θα περιλαμβάνει διασύνδεση και κοινές δράσεις σε επίπεδο κοινότητας. Θέλουμε περισσότερη πρωτοβάθμια, περισσότερη κοινωτική φροντίδα, ενδυνάμωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της χώρας, ταυτόχρονα φυσικά με την στήριξη και αναβάθμιση των υπόλοιπων δομών του ΕΣΥ. Και το τελευταίο, και κλείνω με αυτό, είναι το θέμα το κρίσιμο των εμβολιασμών. Και εκεί, κατά την άποψή μου, παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά βήματα της πρώτης περίοδου, όσον αφορά και την οργάνωση και την ψηφιακή υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος, στη συνέχεια αυτό που είδαμε ήταν ότι υπήρχε ένα έλλειμμα στοχευμένης παρέμβασης σε πληθυσμούς, σε ηλικιακές ομάδες, σε κοινωνικά επαγγέλματα, σε μορφωτικά επίπεδα και σε περιφερειακές ανισότητες, σε ανισότητες που υπάρχουν εντός της χώρας, έτσι ώστε να πετύχουμε τον σωστό προφανώς στόχο του καθολικού εμβολιασμού. Έμεινα λοιπόν πίσω κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες και ηλικιακές ομάδες, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τους ανθρώπους άνω των 80 ετών, που ακόμα και με την απειλή του προστίμου, αυτό τον καιρό εξακολουθεί περίπου πάνω από το 20% από αυτούς να είναι ανεμβολιαστοί. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα στην εμβολιαστική στρατηγική. Υπάρχουν αντίστοιχα ελλείμματα που αφορούν χρόνιους ασθενείς, που αφορούν ογκολογικούς ασθενείς, ανοσοκατεσταλμένους. Έχουν υποθεί αυτά από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες και από τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες των ασθενών. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν ελλείμματα στην στοχοθεσία και στην προτεραιοποίηση της εμβολιαστικής παρέμβασης και βεβαίως, κατά την άποψή μου, η παρέμβαση αυτή δεν συνοδεύτηκε με μια καλά οργανωμένη και σχεδιασμένη δράση αγωγής υγείας στην κοινότητα και στο γενικό πληθυσμό, αξιοποιώντας επαγγελματίες υγείας, αξιοποιώντας ανθρώπους ειδικούς στην επικοινωνία του κινδύνου, αξιοποιώντας πανεπιστήμια, αξιοποιώντας τις δομές της πολιτείας που είναι κρίσιμες και έχουν επαφή με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας θεσμούς, πρόσωπα, προσωπικότητες με κύρος και με δυνατότητα επηρεασμού, θετικού επηρεασμού της κοινωνικής συνείδησης. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δώσαμε, κατά την άποψή μου, μέσα από μια μη συστηματική και μη καλά οργανωμένη επιστημονική επικοινωνία των δεδομένων των προβλημάτων, δώσαμε χώρο σε ένα αντιεμβολιαστικό, ας πούμε, ρεύμα, δεν το λέω κίνημα, το οποίο το υποτιμήσαμε, το υποτίμησε η πολιτεία, απέκτησε υψηλή επιρροή και βεβαίως πλέον έχει οδηγήσει ένα κομμάτι ανθρώπων, προφανώς στο πλαίσιο μιας κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση, στο πολιτικό σύστημα, στην πολιτεία και στους θεσμούς της, να έχει οχυρωθεί μέσα από μια γραμμή σκληρού αρνητισμού, που έχει βεβαίως και ακραίες μορφές,
Ξέρουμε ποια είναι αυτά τα μορφώματα, τα εθνικολαϊκιστικά, τα σκοτατιστικά, τα αντιδραστικά και τελικά ανοιχτά φασιστικά. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα σοβαρό μέτωπο, κοινωνικό, επιστημονικό, πολιτικό. Χρειάζεται μια μεγάλη συστράτευση. Δεν χρειάζονται, νομίζω, αυτή την περίοδο απειλές και τιμωρητική κουλτούρα. Χρειάζεται μια παρέμβαση πειθούς, όπως κάνανε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και τα κατάφεραν πολύ καλύτερα από μας, χωρίς να καταφύγουν σε μέτρα ακραία, ας πούμε, ακραία και τιμωρητικά ή εξοδοτικά, κοινωνικά εξοδοτικά. Η Πορτογαλία νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και η Πορτογαλία, εκτός από το ότι είχε βεβαίως ένα οργανωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας με οικογενειακούς γιατρούς, με πολυιατρία οικογενειακής ιατρικής αποκεντρωμένα, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, άρα με δυνατότητα επηρεασμού θετικής των πολιτών και της επιλογής τους σε σχέση με το εμβόλιο, έκανε και άλλα σημαντικά πράγματα. Επένδυσε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για να έχουμε μια σύγκριση, γιατί είναι ομοειδής χώρα με εμάς, σχεδόν σε όλα τα μεγέθη, και τα πληθυσμιακά και τα οικονομικά. Προσέλαβε 29.000 ανθρώπους στο σύστημα υγείας στην Πορτογαλία. Προσέθεσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του 2021. Έκανε μια σοβαρή παρέμβαση ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Αύξησε τον κατώτατο μισθό. Πήρε μέτρα για τους πληττόμενους από την παρατεταμένη οικονομική και κοινωνική κρίση. Και αυτό έχει αποδειχθεί από μελέτες στην Ευρώπη ότι είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι πολύ επιρρεπές στο να υιοθετήσει αντιεμβολιαστική συμπεριφορά. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι σε επισφάλεια από το εισόδημά τους και η δουλειά τους έχει επηρεαστεί στη διάρκεια της πανδημίας. Η μισή από αυτούς, υπάρχουν μελέτες στη Γαλλία, έχουν αντιεμβολιαστική στάση. Πήρε λοιπόν μέτρα τέτοιου τύπου, ενίσχυσης και του συστήματος υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Και επιτρέψτε μου και ένα τελευταίο που νομίζω ότι και κλείνω με αυτό. Αποπολιτικοποίησε την υπόθεση των εμβολιασμών. Δεν βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας να πανηγυρίζει ότι έχει το καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρώπης. Δεν βγήκε η κυβέρνηση να προσπαθεί να βγάλει πολιτική υπεραξία από μια διαδικασία ευρύτατης εμβολιαστικής κάλυψης, η οποία έχει φτάσει τώρα το 90%. Αυτό, κατά την άποψή μου, βοήθησε, διευκόλυνε την πολιτική συνεννόηση, διευκόλυνε τις κοινωνικές συνενέσεις, διευκόλυνε την αποδοχή. Οι συγκρίσεις με τους αντίστοιχους χειρισμούς τους δικούς μας νομίζω ότι είναι εύγλωτες και ερμηνεύουν πάρα πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την παρέμβασή σας. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή ιδεολογικές προτιμήσεις που δικαιούται ο καθένας από εμάς να έχει σε μια ανοιχτή δημοκρατία όπως είναι τις τελευταίες δεκαετίες η δημοκρατία στη χώρα μας, αξίζει νομίζω να επισημανθεί ότι μια κριτική προσέγγιση όταν είναι τεκμηριωμένη και εκφράζεται με μέτρο και υπευθυνότητα δεν είναι αντίθετη από την ή δεν συγκρούεται με την ανάγκη συνένεσης. Μπορεί να συνυπάρχουν αυτά, δηλαδή και η κριτική προσέγγιση και οι συστάσεις που πρέπει να γίνονται όχι μόνο από τους πολιτικούς αλλά και από τους επιστήμονες, ειδικότερα αυτούς που στην παρούσα συγκυρία παίζουν κάποιο αυξημένο ρόλο. Και θα έλεγα ότι κατά την κρίση μου αυτό βοηθάει τη συνένεση σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, κατά συνέπεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων τα οποία οφείλουμε σαν πολιτεία, σαν χώρα, να παίρνουμε σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις. Αν δεν θεωρείτε ασέβεια, θα μου επιτρέπατε όλοι να βγάλω τον κοινό παρονομαστή από αυτή τη συζήτηση που γίνεται όχι με τον κύριο Υπουργό, αλλά και με άλλους συναδέλφους αυτές τις μέρες, ότι βεβαίως υπάρχουν καλές στιγμές στη διαχείριση της πανδημίας, υπάρχουν και στιγμές όμως οι οποίες δεν είναι καλές,
και έχουν επισημανθεί όχι μόνο από εμάς και από τα κόμματα αλλά και από την κυβέρνηση. Ο κοινός παρονομαστής αυτών των αντιφάσεων είναι η ποιότητα της διοίκησης στη χώρα μας. Και όταν λέω διοίκησης δεν εννοώ μόνο στη δημόσια υγεία, εννοώ στη διοίκηση. Ακόμα και η ιατρική περίθαλψη έχει ένα μεγάλο μέρος διοικητικό. Η ποιότητα της διοίκησης μας στερεί τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε όλους τους ανθρώπινους πόρους και κυρίως να κάνουμε μια υπερπροσπάθεια που χρειάζεται. Και αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία διαφεύγει συνήθως στη συζήτηση και στην παρούσα συγκυρία προσωπικά φρονώ ότι αυτό το οποίο αποκαλούμε διοίκηση στη χώρα, administration, να το πω έτσι πιο λαϊκά, δεν ήταν παρόν στην παρούσα συγκυρία, εκτός από κάποια ψήγματα όπως ήταν στην πολιτική προστασία την πρώτη περίοδο ή σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένα ψήγματα άξια επένου, αλλά γενικά αυτό το υπόστρωμα το οποίο χρειαζόμαστε να κινητοποιηθούν σε διατομεακή βάση οι δυνάμεις που διαθέτει η χώρα δεν ήταν στις καλύτερες στιγμές, αλλά δεν είναι όμως, για να είμαι δίκαιος, ένα πλημέλημα του παρόντος. Διαχρονικά αυτό χαρακτηρίζει τη χώρα και απομειώνει σε σημαντικό βαθμό τις καλές στιγμές που μπορεί να έχουμε σε διάφορες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Ξανθό, τον κύριο Υπουργό και καλό βράδυ από μένα. Νομίζω ότι έχουμε συνέχεια στις επόμενες συνεδρίες και ιδιαίτερα αύριο το πρωί σε αυτό το συνέδριο το οποίο είναι ζωντανό και σφιγγυλό όπως ήταν από τις πρώτες μέρες τους. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.